πρώτο μέρος με μία ανάσα. Προτείνω να πάμε στα Χανιά και να πάμε στους αμαξάδες εκεί στο λιμάνι των Χανίων, να δούμε λίγο πώς κυλάει η σεζόν, ποιες οι αρχικές προσδοκίες και αν αυτές βέβαια επιβεβαιώνονται. Κύριος Τάσος Χαλβατζάκης, αμαξάς στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Την καλησπέρα μας, κύριε Τάσο. Πολύ καλησπέρα από τα Χανιά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πώς κυλάει η σεζόν για το επάγγελμά σας? Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση που κάνουμε. Το επάγγελμα αφέτο, ο Μάης ήταν πολύ καλός μήνας. Ο Ιούνιος έκανε λίγο κυλίτσα. Ευελπιστούμε να πάμε πολύ καλύτερα. Φαίνεται ότι έχει όρεξη ο κόσμος. Έχει κόσμο. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτα τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως οι τουρίστες οι οποίοι βρίσκονται εκεί στην καρδιά των Χανίων το ψάχνουν να σας βρουν, η αλήθεια είναι. Το κυνηγούν, τους αρέσει. Ναι, κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα επιτοπίζουμε τουρίστες που είναι στα Χανιά. Είναι ευκολονόητο να είναι όλη μέρα στη θάλασσα και να έχουν το βράδυ στο λιμάνι. Εμείς το επιτοπίζουμε εδώ πέρα, έχουμε την επικοινωνία τη μεγάλη με τα λεωφορεία που έρχονται από Ηράκλειο, από Ρέθυμνο, από Σιτία, από παντού, από όλη την Κρήτη, ας το πούμε, και με τα κουραζερόπλια. Βέβαια και από τα Χανιά ορισμένους, ας το πούμε, αλλά ο μεγάλος αριθμός των τουριστών που κατεβαίνουν στο λιμάνι εδώ από τα Χανιά είναι το βράδυ. Όλοι οι άλλοι είναι επισκέπτες της ημέρας. Ξέρετε, θέλω να εστιάσουμε λίγο. Όποιος βρίσκεται στα Χανιά θεωρεί δεδομένο, ειδικά το καλοκαίρι, ότι θα έρθει σε επαφή μαζί σας. Ότι θα σας δει, ότι θα συνομιλήσει μαζί σας και πολλοί από εμάς μάλιστα κάνουμε και τη βόλτα μας. Ναι. Τι σημαίνει για σας ότι κρατάτε την άμαξα, τα άλογα, το επάγγελμά αυτό σας, είναι στάνταρ. Το κρατάτε και επιβιώνει μέχρι και σήμερα? Αυτό σημαίνει... Αυτό σημαίνει ότι είναι στα γυμνούνια σύνδεση που είχαμε κάνει, το είχαμε διευκρινίσει. Είναι η πιο παλιά πιάτσα στην Ελλάδα. Είναι ο νομός Χανίων, εδώ το νοτικό λιμάνι και η αγορά δεν έχουν μείνει ποτέ από άμαξα. Είναι η παλαιότερη πιάτσα της Ελλάδος, εδώ τα Χανιά. Και τη βαστάμε και θα τη βαστάμε όσο μπορούμε. Παρά τις δυσκολίες των προηγούμενων ετών, ο τζίρος έπεσε βέβαια αναπόφευκτα λόγω συγκυριών. Και μεγάλο στοίχημα φέτος να ορθοποδήσετε, να σταθείτε στα πόδια σας. Ακριβώς όπως το είπατε, αλλά δεν ήταν μόνο για μας. Οπότε η παροιμία λέει: η χάρη του Βασιλικού ποτίζει την Κυκλάστρα. Λοιπόν, τώρα δεν ποτίζει το Βασιλικό, δεν ποτίζει την Κυκλάστρα δύο χρόνια. Οπότε τι να κάνουμε, και εμείς αναγκαστικά πέσαμε σε αυτή την αναδουλειά που έπεσε όλος ο κόσμος. Δεν ήταν μόνο εμείς. Ξέρετε, απορία τώρα. Βιώνουμε μια κατάσταση, μια περίοδο πανδημίας. Όσο και αν έχουμε οδηγηθεί σε μία άρση των όποιων περιορισμών υπήρχαν στο παρελθόν, θέλω να σας ρωτήσω, μέτρα προστασίας πάνω στην άμαξα παίρνετε? Ναι, κοιτάξτε, πολλές φορές έχουμε και αντισηπτικά στην άμαξα πάνω, ναι. Έχουμε και μάσκες, στο πούμε, καμιά φορά το ζητάνε οι πελάτες, βάζουν μάσκα, στο πούμε, μας ζητάνε να βάλουμε, να μην βάλουμε, αλλά δεν είναι κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Δηλαδή, έτσι, με την αποτρεπτικός παράγοντας τέτοια, από το να κάνει κάποιος τη βόλτα του. Όχι, ναι, όχι. Για πείτε μας τώρα. Όχι, αυτό ήταν πέρυσι και πρόπερσι περισσότερο. Αυτό ήταν το 20 βέβαια. Και το 21. Ναι. Αναφορικά με τα δρομολόγια, από πού ξεκινάτε, πού φτάνετε, πού επιστρέφετε, για πείτε μας λίγο. Ξεκινάμε από το Καλίτζα Μισή, στα Χανιά και στο λιμάνι, στο κέντρο μέσα που είναι το Καλίτζα Μισή. Πηγαίνουμε μία βολτούλα, η μία βολτούλα είναι γύρω-γύρω από το παλιό νοτικό λιμάνι, βγαίνοντας πίσω από τα Νεόρια, πηγαίνουμε την πύλη της Σάμου και γυρίζουμε. Η άλλη βολτούλα βγαίνουμε πάλι, ξεκινάμε πάλι η διαφετηρία, βγαίνουμε το Κουνουκαπί, παίρνουμε την παλιά πόλη, τους μιναρέδες, τις πλάνια και γυρίζουμε. Και η τρίτη βολτούλα είναι κατά επιλογή του πελάτη βέβαια αυτές οι βολτούλες. Και η τρίτη είναι πηγαίνουμε από τον κήπο το δημοτικό, από το στάδιο των Χανίων, πάμε στο... στην αγορά, κάτω το παλιό εμπορικό κέντρο, η μεγάλη βολτούλα του μιναρέδες, τις πάει και τα στενάκια όλα της παλιάς πόλης και γυρίζουμε. Η μία είναι 20 λεπτά, η άλλη είναι 25 λεπτά και η άλλη 45 λεπτά. Βέβαια, η για να... Ναι, οι τρεις μένουν πάρα πολύ ευχαριστημένοι και έχουμε πλάκι περιπτώσεις που έχουν έρθει από Αριζόνα, από τέτοια στιγμή αμαξάδες κάνουν βόλτα και λένε ότι αυτή η βόλτα που κάνετε εσείς είναι πάρα πολύ φτηνή και πάρα πολύ ωραία. Ξέρετε κύριε Τάσο, για να κρατηθεί ωστόσο το επάγγελμα στα πόδια του και να συνεχίσετε να είστε από τους
τελευταίους αμαξάδες στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο η καλή θέληση δική μας και δική σας. Πρέπει και η πολιτεία με κάποιο τρόπο ή η τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίξει. Σωστά. Εντάξει, δεν έχουμε. Είχαμε προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια πολλά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα 2-3 χρόνια πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε πρόβλημα με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή για το Ελληνικό Ταμείο και από το Λιμεναρχείο δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε βρει, ας πούμε, μια ρουτίνα και δουλεύουμε μέσα στο Μαρή. Έχουμε συνοηθεί, τηρούνται ορισμένα πράγματα. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα τώρα με τις αρχές. Μάλιστα. Είμαστε πάρα πολύ σε καλό δρόμο. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε. Καλή σεζόν. Να μας γυρίζετε στον χρόνο εγώ πίσω. Να σε ευχηθώ καλές εκπομπές και να σε ευχηθώ εγώ σε όλο τον κόσμο υγεία και να φύγουμε από αυτό το. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Χαλβατζάκη. Την καλησπέρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.